Γιορτάσαμε χθες σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου την κοίμησιν και την ισουρανούς μετάσταση της Περαγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας. Ευχόμεθα χρόνια πολλά σε όσους και όσες εόρταζαν κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, Παναγία του Σκέπη καθώς και όλους μας και την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Η χθεσινή μέρα όντως ήταν ξεχωριστή. Ήταν διάχυτη η χάρη, η ευλογία, η δόξα, η καλοσύνη και η ιστορική και τρυφερότητα της Παναγιάς μας. Είχε πάρει από τις ψυχές μας κάθε μικρότητα, κάθε δυσκολία και είχε φέρει τη χαρά, την ευρωσύνη, αλλά και μια λύπη διότι η Κυρία μας μετέστη προς ουρανούς. Και η λύπη αυτή φαινόταν και στην νηστεία που είχε η Εκκλησία, που επέτρεπε μόνο ψάρι, γιατί είναι μια μέρα κατά την οποία είναι και θάνατος, και Ανάστασης και Ανάληψης μαζί. Άλλωστε και οι Απόστολοι έκλεγαν όταν ανεχώρησε η Παναγιά και συνάμα εχέροντο, διότι θα ήτο κοντά στον Υιό και Θεό της και θα επρέσβευε και θα πρεσβεύει μέχρι το τέλος του κόσμου. Και ήταν μάρτυρες οι Απόστολοι στην ανάληψη του Κυρίου. Έπρεπε λοιπόν η αυτόπτε του λόγου, όπως λέει το πρώτο στοιχειρό, το πρώτο ιδιόμελο της λιτής, να είναι μάρτυρες και της κοιμήσεως και της μεταστάσεως της Σαχράντου Μητρός αυτού. Και η πατρίδα μας χθες ιδιαίτερα επανηγύρισε και όρτασε την κίμη της Θεοτόκου. Κλήρος και λαός, άρχοντες και αρχόμενοι, τρέξαμε στα ιερά της προσκυνήματα τα μεγάλα και τα μικρά, στις Άγιες Εκκλησίες, στα εξοκλήσια, στα παρεκκλήσια, στα αγιάσματα και παντού. Και δοκιμάσαμε τη μέγιστη χαρά και τη μέγιστη ευλογία της Παναγίας, συν τη λύπη και τον πόνο, δηλαδή τη χαρμολύπη. Και οι περασμένοι αιώνε εόρταζαν και εκείνοι την κοίμηση της Θεοτόκου και μάλιστα εδώ στην πατρίδα μας, με τον ίδιο ίσως και καλύτερο και αισθηματικότερο τρόπο. Σήμερα δεν θα, θέλα, δεν θα ήθελα να πω δικά μου, αλλά θα ήθελα να αφήσω τον αγαπημένο της Παναγιάς Γλυκοφιλούς τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, να μας μιλήσει μέσα από ένα υπέροχο διηγημά του, το ανεβασμό του 15 Αυγούστου, το οποίο είναι ηθογραφικό διήγημα με δυνατές περιγραφές χαρακτήρων και περιστατικών. Αξιοσημείωτη και εύστοχη είναι ακόμα η διαγραφή του κλίματος που επικρατούσε εκείνη την εποχή στα οικονομικά ήθη της Σκιάθου. Τοκογλυφίες, και τόσα άλλα όπως συμβαίνουν και σήμερα ουδέν κενών υπό τον ήλιον Λοιπόν, και μας ωφελεί και μας αφορά άμεσα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι γράφει ο κ. Αλέξανδρος στο υπέροχο αυτό ψυχογράφημα και ηθογράφημά του. Ανάμεσα οι συντρίμματα και ερήπια λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων εν μέσω αγροσικών μορεών με ρυθρούς καρπούς, εισέρημων τόπων, απόκριμνων ακτήν, προς μίαν παραλίαν βόρειο-δυτικήν της νήσου, όπου την νύχτα επόμενων ήτο να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιέ επιστρέφουσε καθώς λέγουν από τον ασφοδελόν λιμόνα, αφήνουσε κενά γάσι στην ερημία, θρυνούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνομάτων, εις επάνω κόσμον. Εκεί ανάμεσα εσώζετο ακόμη ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή. Δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλων το οροπέδιον εκείνο, παρά την απορόγα ακτίν. Μόνος ο μικρός ναίσκος υπήρχε και εις το προάβλιον του ναίσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε χτίσει μικρόν υπόστεγον, καλύβην μάλλον ή οικίαν, λαβών την ξυλίαν, όσιν η δυνήθη να έβρει, και την αλήθου, από τα τόσα τριγύρω ερήπια, διά να στεγάζεται εκεί, και καπνίζει ακατακρίτως το συμπούκι του με τον ηλέκτινον μαμέν έξω του ναού, ο φιλέρημο γέρον. Ο Ναίσκο ή το Ιδιόκτητο, πράγμα σπάνιο των τόπων, λείψανων παλαιού θεσμού, ή το κτήμα αυτού του γέροντο Φραγκούλα ο αξιότιμος πρεσβύτης φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα του, ωραίων φέση του του Νεζίου, επανοβράκι τσόχινων, με ζώνην πλατείαν και ντιτήν, μακράν τσιμπούκαν με ηλέκτρινον μαμέν και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινον μακρόν κοβολόγιον, δεν είναι το και πολύ γέρον, ως πεντίκοντα πέντε χρόνων άνθρωπος. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως ταυτόχθωνα οικογένεια του τόπου ή του εκ νεαράς ηλικίας ευσταλής, υψηλός, λεπτός στην μέση, μελαχρινός, με αδρούς χαρακτήρας του προσώπου, βασία σοφρής, οφθαλμούς μεγάλους, ογκώδη ρήνα, χονδρά χείλη, προέρχοντα. Η γάπα πολύ τα μουσικά, τα εκκλησιαστικά και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρήν αλλά φωνήν του ψάλτης και τραγουδιστής των καιρών του μέχρι γύρατος. Την συνιόραν, ωραία νέαν, λεπτοφυή, λευκοτάτην, την είχε νυμφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε αναποκτήσει τέσσερα σιούς και τρεις κατέρα. Αλλά τώρα, εις την ουδόν του γύρατος, δεν συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη, αφού εγεννήθησαν τα τέσσερα πρώτα παιδεία, δύο ιοί και δύο θυγατέρες. Ο πρώτος ούτως χωρισμός διήρκησεν επί την ασμήνας. Ή τα επήλθεν συνδιαλλαγή και συμβίωσης πάλιν. Τότε εγεννήθησαν άλλα δύο τέκνα, ιός και θυγάτριον. Ή τα επήλθε δεύτερος χωρισμός υπέρ το έτος διαρκέσας, μετά των χωρισμών δευτέρα συναλλαγή. συνδιαλλαγή. Συγγνώμη. Τότε εγεννήθη ο τελευταίος ιός ακολούθως επήλθε μακρό μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτως χωρισμός, μετά πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκει ήδη από τριών ετών και ημίσεως. Δεν είναι το πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα. Η συνιόρα ήταν υπέρ τεσσαρακοντού τη ήδη. Την εσπέραν εκείνη, τη 13 η Αυγούστου του έτους 1860, εκάθιτο μόνος, ολομόναχος, έξω του Ναΐσκου, εις το προάβλιον έμπροσθεν της την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ερέμβαζεν. Ο καπνός από τον Λουλάν ανέθροσκε και ανέβαινε οι σκιανούς κύκλους εις το κενόν και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να, να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι εσκέπτετο, βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποία ήσαν εις διάσταση και τα τέκνα του, τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχον παρουσιαστεί πρώτην φορά στη ζωή του και οι οικονομικές στενοχωρίε. Ο Φραγκούλας ή το Μεγαλοκτηματίας είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλια αρκετά και χωράφια μέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφίων ή μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους, αυτός και η οικογένειά του. Οι δε λεώνες, όταν καρποφόρουν έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ή τα αυξανωμένη τη οικογένεια συνυφξάνοντο και ανάγκη. Και όσο ήξαν τα έξοδα, τόσο τα έσοδα ελατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένε χρονιές, αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ή τα δια πρώτην φορά έλαβε ανάγκη μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρά κάμπη αρκεί για, να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν, απευθύνθη η σένα το κογλίφων του τόπου. Οι Τιούτιοι ήσαν άνθρωποι φερτί απ' έξω, και όταν κατέφυγαν στον τόπο, εν ώρα συμφορά και ανεμοζάλι κατά την μεγάλη επανάσταση ή κατά τα άλλα κινήματα, τα προαυτή, αρχομένη τη εκατονταετηρίδο, Κανεί δεν έδωκε προσοχή και σημασία εις αυτούς. Αλλά επειδή οι εντόπιοι είχαν αποκλειστική προσήλωση εις τα κτήματα, ούτε οι επίλυδες, ως πράττουσιν συνόλοι η φύση και θέση Εβραίοι, έδωκαν όλην την σημασία και την προσοχή των εις τα χρήματα. Ήνιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο ή τα ήλθεν η ώρα, όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει, οπότε οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα. Εως ότου παρήλθε μία γενεά, η μία και η μίσια, και τα χρήματα επέστρεψαν εις τους δανειστάς, συμπαραλαβώντα με θεαυτόν και τα κτήματα. Εως τότε δεν είχε συλλογιστεί τι αυτά πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας, ούτε τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων αλλά επεσχάτων είχε λάβει ανάγκη και δευτέρου και τρίτου δανείου και οι δανειστέ προθήμως του έδιδαν αλλά πίτου να του καθιστά υπέγγυα τα καλύτερα κτήματα εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου πλήν φεύ αυτός δεν είναι ο μόνος καημό του ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίο του μαύρων φέση το του νεζιάνικον. Έφερε νοικιακών μαύρων σκούφων επί της κεφαλής, αλλά βρίσκεται σήμερον εις την εξοχήν, εάν τον συντόμεν την προτεραίαν στην την αγοράν, κάτω εις την πολύχνην, θα ευλέπουμε ότι είχε βάψει μαύρο το φέση του, είχε πρόσφατον πένθος. Αχ, το χασα το καημένο μου το ευάγωγο, το χασα. Ο γέρο Φραγκούλας εστέναζε και είχε δίκιο να στενάξει το καλύτερον κοράσιόν το τρίτον, το μικρότερον, δεκατετραετές μόλις την ηλικία, το οποίον είχε γεννηθεί κάτι κατά τη διάλειμμα έρωτος μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν στην Παναγία διανακλάψι και να πει τον πόνον του. Ή το κτήμα το ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας, το εκκλησίδιον ή το ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένον και είχε καλά εικόνα και μάλιστα την φερόνιμον, την γλυκίαν Παναγίαν την πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυέλεων και μανουάλια ορχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο ιδιοκτήτη μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της δρυήνης θύρας, της τερεάς και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί στα μέρη αυτά. Είτο η παραμονή της εορτής, ότε θα ετελεί το πανήγυρι στον αίσκον, τιμόμενον επωνόματι της κοιμήσεως. Θα ήρχονται από τον τόπον πολλές οικογένεια και άτομα, δωδεκάδες στινές προσκυνητών και πανηγυριστών και ο Παπανικόλας ο συμπεθερός του. Εις τον Παπανικόλον ο Φραγκούλας έδιδε δια των κόπων του εν τάλυρον, περιπλέον δε εισέπρατεν ο παπά δια του τα δεκάρα όσα σέβδαν οι γυναίκε για να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα, προσφορά, αρτοκλασία, πώληση κυρίων κλπ. τα εισέπρατε ο Φραγκούλα ω εισόδημα ειδικών του. Και τώρα του επερίμενα να έλθουν πάλι και ανελογίζεται πω άλλοτε όταν ήταν νέος ακόμη, μετά τον πρώτον χωρισμό από την γυναίκα του, η πανήγυρη σάφτη της Παναγίας της έγινε να φορμή για να επέλθει στην διαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της διαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος Υιός και το κουμπό, το θυγάτριον, το οποίο εθρύνει τώρα ο γέρο Φραγκούλας. Το χασα το καημένο μου το ευάγωγο, το χασα. «Ω, δεν ελειπεί τώρα τόσο πολύ τον από τι γυναικώ του χωρισμών, την οποίαν άλλο τρυφερό η γάπα, όσον εθρίνει την σκληρά να πόλιαν εκείνη τη κορασίδο, την οποίαν ει τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνον να επανεύρει. Και κατενίσε το πολύ η καρδία του και εθλίβετο, και ανελογίστη ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί όσοι ήσαν ως, αυτόν, ως αυτός τεθλιμένοι, εις τον αίσκον αυτών της Παναγίας της Πρέκλας ήρχονο τα σημέρα αυτάς, να έβρωση για της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος αναψυχήν και παραμυθίαν. Των παλαιών καιρών, πρώτου 21, όταν το σήμερον έρημον και κατηρυπωμένο χωρίον κατοικεί του ακόμη, όλοι οι κάτοικοι, και των δύο ενωριών ήρχοντο εις τον ναόν της πρέκλας, ώστις είτο απλούν παρεκκλήσεων, να ακούσω εις ψαλωμένα παρακλήσει παρακλήσεις καθόλων των 15 Αύγουστον. Άφησεν εις την άκρη το τσιμπούκι, το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπεσθήτως, εν μέσω της αλοφροσύνης και των ρεμβασμών του καπνιστού, και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει έλεγε τον μέγαν παρακλητικόν κανόνα, τον εις την Παναγίαν, όπου διεκτραγωδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής και την σειράν όλην των κατανοητικών ύμνων, όπου εις βασιλεύς Έλλην, διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικού του, διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν του ιδίου πόνους του και τους διωγμούς, όσους υπέφερνα από τα στίφη των βαρβάρων, τα οποία ονομάζει Νέφη. Ήτα κατά μικρών, αφού είπεν όσα τροπάρια ενθυμεί το αποστήθους, ύψωσεν ακουσίω την φωνή και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρισθέντες ενθάδε, γεθσιμανή το χωρίο, δέψατέ μου το σώμα, και εσύ, ἰὲ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Και ήτα προσέτη, Παρεκάλια το άρματος την Παναγία να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξης ενώπιον των αγγέλων. Ο αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιο να κάμνει πολλά ζεύγιο φθαλμό να κλαίωση των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλαιον ακόμη εκούσια δάκρυα εξυνεστήσεως. Ο γέρο Φραγκούλας επίστευε και έκλαιε, ό ναι, ή τον άνθρωπο ασθενή, η γάπα και η μάρτανε και μετενόη. Η γάπα την θρησκείαν, η γάπα και την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Τον καιρόν εκείνον είχε να αγαπήσει εξ όλης καρδίας την σινιορίτσαν του και την ηγάπα ακόμη. Αλλόσον τρυφερός ήτον εις τον έρωτα, τόσον αβεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός η σοργήν, ο ατέλειε των ανθρώπων. Τώρα, εις τους τελευταίους χρόνους, είχε γνωρίσει ακόμη και την οικονομική στενοχωρίαν, Το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τα πιέσει και τα απειλά των τοχογλήφων. Το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι, επιτέσσαρα σε νεαυτούς ή τον αφορία. Ελέ δεν καρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένιαν δια τα σαμαρτία των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινείς και μαυρίσει ελέ και ήσαν γεμάτε από βούλε και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσα, τόσο βιός, αγύριστα χτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, τον απεριέλθωσιν τη των τοκογλήφων εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρν ή όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε τα κεφάλια έτικτον. Έπαυσε να τίκτη γόνιμος, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρθαν και εξικολούθουν να τίκτουν. Ανελογίζε το αυτά και έκλαιε η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον, ούτε ήφχε το σχεδόν, να έρχεται η συνιορίτσα αύριον στην πανήγυρην, όπως ήρθε τακτικά κάθε χρόνο άλλοτε, όταν ήσαν μονιασμένοι, όπως είχεν έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκονται χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της κούμπος, της αθώας μικράς παρθένου, ήρθε να παρίστατο το αράτος εις την πανήγυρη αγαλωμένη. Ω άλλοτε, προ 15 ετών, πριν γεννηθεί ακόμη η κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρήσει το αυρόν εκείνων άνθωσης των Φραγκούλην και την Σινιώραν και η Παναγία πάλι το είχε ενδρέψει και το είχε να αναλάβει πλησίον της πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματαίων του κόσμου. Τον καιρών εκείνων είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτον πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων και ο Φραγκούλης, θυμώδης, οξύχολος, δρυμής, είχε αναβεί όπω τώρα από την πολύχνη την κατοικημένη ει το παλαιόν χωρίον το έρημον, του οποίου εσώζοντο τότε ακόμη οι τεϊκίαι και δεν είναι το ερήπιον όλων όπω σήμερον. Και καθώς τώρα είχ, είχε έλθει δύο ή τρει ημέρε πρώτη εορτή το παρεκκλήσεων της πρέκλας, εκάθτο ιστα τα πρόθυρα του ναΐσκου και κάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον ηλεκτρι, επιστόμιον πλην τότε το του ή το κατακόκκινο και τώρα εφόρη μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ήταν 40 χρόνων και τώρα ήτο 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χωλήν, αλλά είχε πολλήν περισσότερον και βαθύτερον συζυγικόν έρωτα και μόνο νίξην ήθελε ή το έτοιμος να συγχωρήσει και να αγαπήσει. Αλλά τώρα δεν είχε πλέον ούτε πείσμα, σχεδόν ουδέ οργήν η γάπα την συνόραν την επώνη Αλλά έκλαιε πολύ περισσότερον δια το του, το κουμπό, το καημένο, το ευάγωγο. Εκείνη την φορά ο παπα άμα έφτασε την παραμονή, ακολουθούμενος από πλήθο προσκυνητών δια την πανήγυρην, εστάθη πλησίων της θύρας του ναού παρά την γωνίαν, και του είπε μυστηριωδός «Θάχεις μου και αθαρό, τι τρέχει παπά, η ρώτησε μη ο φραγκούλη, σε μάντευσε πάρα Θα σου έρθει τα σκέρι, κοίταξε φραγκούλη φρόνημα, χωρί πείσματα. Ο παπά ασκέρι λέγον, εννοούσε προφανώ την οικογένεια του φραγκούλη. Αλλά τάχα μόνον τα παιδεία, τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώς οντάλα άλλα δύο τα μικρά, δεν θα είδε να τον ακουβαληθούν διάστημα τριών ορών οδηπορία, χωρί την μητέρα των ο Φραγκούλης ήθελε να βεβαιωθεί. Θα έρθει μαζί και η μάνα τους. Βέβαια, πιστεύω, είπε ο παπάς. Το όντι, όταν ευράδιασε καλά και ήρθε να σκοτεινιάζει, η κυρά Σινιώρα ήλθε μαζί με την γραία μητέρα της και με τα τέσσερα παιδιά της εν συνοδεία και άλλων προσκυνητριών, γειτονισών ή συγγενών τη. Από πολλών μηνών δεν είχε ανειδεί των συζυγών τη, είχε κατοικήσει χωριστά, εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του και έζη από μηνών ως καλόγυρος. Επλησίασε δειλή, κάτω νεύουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί, παραπέρα από την θύρα της εκκλησίας, και έκαμνε πως έβλεπεν αλλού και πως επρόσχεχαν εις την αομιλία περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ δύο ή τριών χωρικών. Η συνιόρα συνωρα εισηλθεν εις των αίσκων, επροσκύνησεν, εκόλλησε κυρία και ισπάστη τα σικόνα, Ήτα μετά την αόραν εξήλθεν, επλησίασε συνεσταλμένη και χαιρέτησε το σύζυγόν τη. Ούτω έτεινε προ αυτήν την χείρα και εισπάστη φιλοστόργο τα τέκνα του. Ήδη ενίκτονε και ψάλει ο μικρό Εσπερινό, ακολούθω μετά το λιτόν Σαρακοστιανών το οποίο έφαγον κατά ομάδα καθίσαντε οι διάφοροι προσκυνητέ εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερηπίων, ο Φραγκούλη ετοίμασε ιδιοχείρο ξύλινων σήμαντρων, πρόχειρων, κατά μίμησην εκείνων τα οποία συνηθίζουν στα μοναστήρια και φέρον τρει γύρου περί των ναών, το έκρουσεν μόνο του, πρώτον ει τροχαϊκών ρυθμών των Αδάμ 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 ή τα ισιαβικών το Τάλαντον το Τάλαντον. Ευθύ τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα, και πέντε ή έξ άλλοι μικροί μοσχομάγκε ανεριχύθησαν επάνω εις την στέγη του ναού άνωθεν της θύρας και ήξαν να βαρούν τρελά αλίπητα αχόρταστα των μικρών μισοραγισμένων κόδωνα των κρεμάμενων από δύο διχαλωτών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερα ο πολλά φωνά, μαλώματα και επιπλήξη του Φραγκούλα, του Μπάρμπα Δημητού του Ψάλτου και του Παναγιώτη Αντωνίτσα, ενό καλού χωρικού, ώστε δεν εκουράζεται να τρέχει σε όλα τα εξοκλήσια και να κάνει κουμάντο, έω σου επιτέλου η Δημαρχία είναι αγκάστη να τον αναγνωρίσει ω ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλι έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και ξεκόλλησαν τέλο από την στέγη του Ναΐσκου. Ο παπα έβαλε ευλογητών και ήρχισε η ακολουθία της αγρυπνίας. ο Φραγκούλας ή το τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από του ελεησόν μου ο Θεός της αρχής του αποδείπνου μέχρι του ή το όνομα εις το τέλος της λειτουργίας, όπου η πανυχής διήρκεσε οκτώ ώρας άνευ διαλύματος, όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του, από τη δεξιού χορού μόλις επιτρέπον στον κύριο Δημητρών τον κάτοχον του αριστερού χορού να λέει και αυτός από κανένα τροπαράκι για να ξενιστάξει. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και στους 8 ήχους μοναχός του προφάσι ότι ο κ. Δημητρός δεν έβρισκε εύκολα τον ήχον, ήτι δεν είναι δύνατο να μεταβεί αδιάστος και άνευ από ήχου ει το τέλος του Εσπερινού, μοναχός του διάβασε το συναξάρι και χωρί να πάρει αναστασμόν, μοναχός του πάλι να άρχισε τον εξάψαλμαν. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμού και προκείμενα ή τα όλον το πεπικυλμένη έως το συνέστηλε χορός και όλον το ανοίξω το στόμα μου έως το δέχου παρημών. Ή τα έψαλεν ένους δοξολογίαν, εδιάβασεν ώρας και μετάληψην προς χάριν όλων των ετοιμασμένων κοινωνίαν και εις την λειτουργίαν πάλιν όλα, τυπικά μακαρισμούς τρισάγιον, το χερουβικών, το εγενέ πάσε, το κοινωνικόν κτλ. κτλ. Όλα αυτά τα ενθυμεί το ακόμη ως να χθες, ο ήταν χθε ο Γεροφραγκούλας και έχουν παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά τεινά επεισόδια τα οποία συνέβησαν στην λιτήν μικρών πρώτου μεσονυχτίου κατά την έξοδο της Ιεράς Εικόνας στο Ήπεθρον. Επειδή οι γυναίκε είχαν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων, χειρομάλακτα, τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περιπλοκάδας από τον Παναγιώτη της Αντωνίτσας, τον πρόθυμων στην υπηρεσία της Ιεράς Πανηγύρεως, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μίαν στιγμήν ο λίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά ή τα και το γένιόν του. Τότε ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας, μη ευρίσκον άλλων προχειρότερων μέσων, ήρπαζε τα σογκώδης δέσμας των φλεγόντων κυρίων, τα σέφερε κάτω εις το έδαφος και πάτη δυνατά με τα τσαρούχια του για να, να τα σβήσει. Ε, γυναίκες δυσφορούσε εγώγγιζον να μην πάτει τα κυρία γιατί είναι κρίμα. Τότε εις τον παρεστότον, ιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ήτινες εις το ύστερον κατέστησαν δανειστέ του φραγκούλα και ως της το ότι εμελέτα εις ας εκλογάς να βάλει κάλπινος υποψήφιος δήμαρχος, οικούστη να λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία, οικονομία στα κεριά, η νύχτα μεγαλώνει, η σημερία τώρα κοντεύει, έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομία του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει η οικονομία στα κεριά, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και ήταν μελετημένα και ταμένα εξάπαντος να καούν για την χάρη της Παναγίας» μία από αυτά γερόντισα ανεπόλυσε κάτι τι ένα θαύμα το οποίο είχε ακούσει από το συναξάρι του Αγίου Δημητρίου όπου ο Άγιος εις την Σαλονίκη επέπληξε να φτυρώσει των νεοκόρων έχοντα την μανία να σβήνει μισοκαμένα τα κυριά και, γερό, και η γερόντισα ήρχισε να το διηγείται χθαμαλή τη φωνή εις την πλησίον της. Αδελφέ ονίσιμε, άφες να καούν τα κυρία όσα προσφέρουν οι χριστιανοί και μία αμαρτάνεις. Την ιδία ώρα συνέβη και τούτο, ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μικράς αιτήσει της λυτής, επισυνάπτων και τα ονόματα όλα, ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχον υπαγορεύσει αφεσπέρας ευλαβείς προσκυνήτρια, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφόνο στο τριπλούν κύριε Ελέησον, με την χοδρήν φωνή του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Μπαρμπαδημητρός, ώστε σε φαίνεται να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσω διότι ο Φραγκούλα εν την ψαλτομανία του δεν του επέτρεπε να πει και εκείνο ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα ήρχιζε ο Δημητρό το δικό του, ο Φραγκούλα με την γερή κεφαλική φωνή του εκθύμω συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνία και υπέτασε και κάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου. Έλαβε θάρρο να του κάνει παρατήρηση. Πιο σιγά, πιο ταπεινά κύρ Φραγκούλη. Σιγανότερα να το λες το κύριε Ελέησον, γιατί δεν ακούν τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε. Είχε κάπως δίκιον, διότι πράγματι οι γυναίκες απίτουν να λέγονται εκφώνως τα ονόματα όσα είχαν οι πει στον παπάν να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η κάθε μία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα, και να τα αναγνωρίσει καθώς απειγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλως θα είχαν παράπονα κατά του παπά και ο παπάς αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενορίτσες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε δωδεκαέτης, πονηρά, θυμόσοφος κορασής, καθώς έστεκε πλησίον εις τον πατέραν της, ο λίγο για να φτάσει εις το του και του λέει κρυφά Πατέρα άφησε και τον Μπάρμπα Δημητρό να ψάλει κύριε Ελέησον». Τούτο ήτο, ω έμπνευση και βοήθημα για τον Φραγκούλιν, επειδή ούτω δεν ήθελε φανερά να υπακούσει στην σχεδόν αφθάδη παρένεση του Δημητρού και πάλι δεν ήθελε να δείξει ότι εθίμωσαν, εστράφει προ τον καλόν γέροντα και του λέγει: Πε Δημητρό, σαράντα φορέ το κύριε Ελέσον. Τότε ο Μπάρμπα Δημητρό, ω αν και είχε γεράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώ πότε κατηγητή το κύριο Λέισον λέγεται τρει και πότε τεσσαρακοντάκι. Ήρχισε πράγματι να το ψάλει 40 φορέ, ώστε ο παπά σε βιάστη να απαντήλει ραγδαίω και αθρώα τα τελευταία ονόματα και για να είναι σύμφωνο με τον ψάλτην, ήρχισε πρώτη ώρα να λέγει υπέρ του διαφυλαχθήνε από λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρό μαχαίρα και τα εξή. Τέλος, μετά την λειτουργία ο Παπα και η οικογένειά του και ο λίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και ειφράνθησαν και την εσπέρα ο Φραγκούλας επανήρχε το ειρηνικό και με αγάπη μετά τη συζύγου του και των τέκνων του υπό την οικιακή στέγην. Πριν παρέλθει έτος εγεννήθη η κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφετο και ηλικιούτο, εγίνεται το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνο νοημοσύνη πρόημων, αλλά και κάτι άλλο παράδοξο γνώρισμα, ιονή χαρακτήρα φλονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθε ο δεύτερος χωρισμός, η κούμπο οκταέτης τότε έτρεχε πλησίον του πατρός της, εις το κελί του, όπου κατόκη στην την ανοφερή εσκατιάν της πολίχνης, και τον εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτό μόνον εδέχεται το προθήμος στους πατρικούς χαλινούς, ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχοντο ποτέ πλησίον του πατρόστων και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερινός έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. «Έλα πατέρα στο σπίτι, μη μας αφήσει λέγει η μητέρα ζωνταρφανά μία των ημερών έτρεξε δρομέα, φεδρά και πνευτιώσα του είπε «Το μάθες, πατέρα, θα παντρέψουμε τα αργυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν είναι πρέπον, λέγει η μητέρα, να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα αργυρό μας για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντι ο Φραγκούλας επίστη και εφιλιώθη με την σύζυγόν του. Η Ραβώνησαν την Αργυρό, ή με το λίγου μήνα την εστεφάνωσαν. Ή τα πάλιν επήλθε τρίτο χωρισμό μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπεδο μαζί, το οποίο ήλθεν στον τον κόσμο σχεδόν συγχρόνω με τον γάμο τη πρωτοτόκου. Τότε η κούμπο, ή τη 13 δεκατριών ετών, δεν έβαβε να τρέχει πλησίον του πατρό τη και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα μίαν ημέραν θλιβερά του είπε «Δε θα μπορώ πλέον να άρχομαι ούτε στο κελί σου πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στο μαχαλά, στο δρόμο που περνώ και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα «Να το κορίτσι της φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άντρα της». Δεν το βαστώ πλέον πατέρα. Τοντι όντι παρήλθον τρεις ημέρες και η κούμπο δεν εφάνει στο κελίν του πατρός της. Την τετάρτη ημέρα ήλθε πολύ οχρά και μαραμένη, εφένε τον πάσχει. «Τι έχεις κορίτσι μου», της είπε ο πατήρ της. «Αν δεν έλθεις πατέρα», του απήντησε ένα έφνης, με παράπονο και με πνιγμένα δάκρυα, να ξεύρεις. Θα πεθάνω από τον καιμό μου. «Έρχομαι κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης το όντι την άλλην ημέραν επήγε εις την οικίαν. η νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε δεινών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθε παρά την κλίνη της και τσανήγγειλε ότι έκαμε αγάπη με τη μητέρα της για να χαρεί ή το αργά πλέον. Η τρυφερά παιδίσκη εμαράνθη εμαρανθη αγνώστου νόσου και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει εις τον πρόσκαιρον κόσμο. Εκοιμήθη χωρίς αγωνία και πόνον. Εξέπνευσε ως πουλί με την λαλιάνη στο στόμα. Πατέρα, πατέρα, στην Παναγιά να κάμε τη μια λειτουργία με την μητέρα μαζί. Είπε και απέθανε. Συγγνώμη, αγαπητοί Ο Φραγκούλη έκλαψε απαρηγόρητα. Έκλαψε αχόρταστα ο μου με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσύρθη και ξεκολούθησε να κλαίει μόνο του εις την ερημία. Ο τελευταίο ούτω χωρισμό ή το μάλλον φιλικό και με την συνένεση τη σινιόρας ή τη έβλεπεν ότι ο γέρον σύζυγόν τη, σύζυγό επεθύμη μάλλον να γίνει μοναχό. Ο Φραγκούλη ενθυμείτο την τελευταία σύσταση τη κούμπο με την μητέρα μαζί. Μόνο εν παροδικό πείσμα του είχε έλθει, του εφάνει ότι ε ίδια αδελφέ της, η ύπανδρο και η άλλη, η δευτερότοκος δεν την ελπίθησαν όσον έπρεπε. Δεν την επένδυσαν όσον τη σύξιζε την ατυχή μικράν την κούμπο. Έκτοτε εξικολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν τώρα επιγύρα σπουδό και ενθυμίδω των στίχων του ψαλτηρίου μια απόσιμε εις καιρόν γύρος και ως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείψιμε. Και την ημέρα αυτή, την παραμονή της κοιμήσεως, πάλιν τον ευρίσκομαι να κάθεει στο προάβλιο του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικό στο τσιμπούκι του, με, το ηλεκτρικό μαμέ, με τον ηλεκτρικό μαμέν αναλογιζόμενος τόσα άλλα και τους οχληρούς δανειστάς του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν μεταξύ το καλύτερο κτήμα, ένα ολόκληρο βουνόν ελαιώνα άμπελον, αγρόν με οποροφόρα δένδρα, με βρύσιν, με ρέμα και νερόμυλον, και να εκχύνει τα παραπονά του εις τρινόδης μελωδίας προς την Παναγία. Εκύκλωσαν του βίου με ζάλε, ως περμέλισε κυρίων παρθένε, και πόθη ολοψύχος των μοναχικών βίων, ο αργά, και επεκαλεί το μεγάλη τη φωνή των γλυκασμών των αγγέλων, των θλιβωμένων την χαράν, όπως έλθει σε αυτόν βοηθός και σώτηρα, αντιλαβού μου και ρίσε των αιωνίων βασάνων. Ο κύριος Αλέξανδρος, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, είναι όντως διδάσκαλος της Εκκλησίας και της Ζωής. Είναι σχολείο, είναι παιδαγωγείο και μας συγκλονίζει και μας οδηγεί και μας κάνει να κλαίουμε και να επιστρέφουμε στην Αγία Εκκλησία και στους θεσμούς του βίου που εκείνη όρισε. Εδώ βλέπουμε στον Ιωροάτο Φραγκούλα την ανθρώπινη τραγωδία το διχασμό, την ταλαιπωρία. Όλοι το έχουμε αυτό. Έχουμε πει κι άλλοτε πως αλλιώς σκεπτόμεθα το πρωί, αλλιώς το μεσημέρι και αλλιώς το βράδυ. Ταλέπωρος εγώ άνθρωπος, λέει ο Μέγας Παύλος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Και επικεντρώνομαι εδώ στο σημείο της τοκογλυφίας, όπως και σήμερα με το χρηματιστήριο, με τις τράπεζες, που δίνουν δάνεια με ευκολίε και ύστερα μα παίρνουν και τα σπίτια, μα παίρνουν και του ιδίου. Τι φοβερό και μεγάλο κακό είναι αυτό. Και δεύτερον, το δράμα των χωρισμένων παιδιών. Εδώ είδαμε εδώ την κούμπο, την μικράν, την ευάγωγον να κλαίει και να θρυνεί για το χωρισμό των γονέων και τέλος εμαράζωσε και απέθανε. Και τους είπε να πάτε στην Παναγιά, την Πρέκλα, να κάνετε μια λειτουργία και οι δυο μαζί να πάτε πατέρα με τη μητέρα. Ποιος έχει σκεφτεί τα δράματα των παιδιών, των χωρισμένων οικογενειών. Ποιος θα υπολογίζει αυτά. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε όσοι δεν έχετε παιδιά να φροντίζετε τα παιδιά των χωρισμένων οικογενειών σαν να δικά σα. έχουν ανάγκη από μεγάλη αγάπη, από στοργή, από τρυφερότητα, από περιποίηση και από φροντίδα. Και σήμερα δυστυχώς είναι πολλά τα τέτοια παιδιά. Να λοιπόν, παιδίων δόξης λαμπρών που θα λέει και ο ποιητής, να δείξουμε την έμπρακτη αγάπη μας και να μπορέσουμε να επενδύσουμε τα αισθήματα και τα φίλτρα και τα ένστικτα και των πατρικών και των μητρικών και όλα τα καλά να τα δώσουμε στα παιδιά και περισσότερο στα παιδιά των χωρισμένων γονέων που έχουν τόση ανάγκη αποστοργή και καλοσύνη. Γι' αυτό όσοι είστε στο γάμο και έχετε παιδιά προσπαθήστε να κρατήσετε αυτό το θεσμό όσο μπορείτε περισσότερο, όσο γίνετε καλύτερα και για να βοηθηθείτε κάμετε κι εσείς όπως και όλοι να κάμουμε καταφεύγοντας την Παναγιά και στο Χριστό και παρακαλώντας τους να μένουν στην οικογένεια, να μένουν στο ζευγάρι γιατί αυτούς καλέσαμε στο γάμο να είναι πάντα μαζί μας. Και εδώ ισχύει το ωραίο ροδίτικο τραγουδάκι του γάμου. Νέβα κατέβα Παναγιά με το μονογενή Του, στ' ανδρόγινο που γίνει και να δόκεις την ευχή σου. Έτσι λοιπόν, γιατί σήμερα πάνε να μας βγάλουν από την οικογένεια, από τη θρησκεία, από την πατρίδα και να μας φέρουν την κόλαση, να μας φέρουν το κακό, να μας φέρουν τη δυσκολία, να τα χαλάσουν όλα. Γι' αυτό ας κάνουμε αντίσταση, ας επιστρέψουμε στην Αγία μας Ορθοδοξία, ας αγαπήσουμε τη γλυκίδα, την πατρίδα μας και ας αγαπήσουμε και την κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια και ας τη διακονήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του και προπαντός με υπομονή, με αυταπάρνηση, με γενναιότητα και με αγάπη προκειμένου για τους γονείς. Έχει τόση ανάγκη σήμερα η οικογένεια, έχουν τόση ανάγκη οι νέοι, οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία με τόση αγάπη, με τόση στοργή και με τόσο καλή διάθεση. Ας τους δείχνουμε λοιπόν και εμείς την αγάπη του Χριστού, την αγάπη και τη στοργή της Παναγιάς, την αγάπη της Εκκλησίας και την καλοσύνη των Αγίων και την προστασία των Αγγέλων. Εδώ θα ήθελα να καταστρέψω τον λόγον, συγγνώμη αν κακοδιάβασα και χάλασα το υπέροχο διήγημα του κ. Αλέξανδρου, είχα όλη την καλή διάθεση και όλη την αγάπη. Σας ευχαριστώ, σεβαστή και αγαπημένοι αδελφοί μου και πατέρες μου και την άλλη πέμπτη πρώτα ο Θεός θα ξαναπούμε. Ας ψάλλουμε τη γεννήση και να κλείσουμε τον λόγο αυτών των φτωχών. Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Εν τη γεννήση την Παρθενία, ανεφύλαξας, εν τη τὸν των κόσμων, ου Θεοτόκε, με προς την ζωήν, μη τη της ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Χίλια ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.